Θα ήθελα από το βήμα της Βουλής να χαιρετήσω τους απεργούς, τον ΟΤΑ, που αυτή τη στιγμή κατευθύνονται εδώ στη Βουλή, διαμαρτυρώμενοι, στα πλαίσια βέβαια μιας πετυχημένης 24ωρης απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το εργοδοτικό έγκλημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, για τον άδικο χαμό μιας γυναίκας εργαζόμενης στο Δήμο Ξυλοκάστρου, ανασφάλιστη, αδήλωτη, και ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη και σήμερα στο Γαλάτσι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξη, αλλά έχουμε και άλλο περιστατικό. Είναι πολλά τα περιστατικά παρόμοια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται στο πλευρό τους για το δίκιο τους, για την ικανοποίηση των δικών τους εργασιακών ζητημάτων, της προστασίας της ανθρώπινης ζωής του εργαζόμενου. Και ελπίζουμε, κύριε Βορύδη, να τους συναντήσετε όταν θα έρθουν. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην υπουργική τροπολογία με γενικό 1548 και ειδικό αριθμό 147 που κατέθεσε χθες αργά η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα ψηφίσει θετικά στην τροπολογία για τους εργαζόμενους. Αποτελεί νίκη τους που δείχνει ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Η τροπολογία αντιμετωπίζει το πρόβλημα εκείνων που είχαν κριθεί από τον ΑΣΕΠ και σε συνέχεια το Συμβούλιο της Επικρατείας δημιούργησε το πρόβλημα στη μονιμοποίησή τους. Η κυβέρνηση όμως οφείλει να λύσει και άλλες πολλές αδικίες. Καταρχήν αυτών των 163 εργαζομένων που για χρόνια εργάζονταν στο βοήθεια στο σπίτι. Στη διαδικασία του ΑΣΕΠ έμειναν εκτός πινάκων επειδή είχαν χάσει τα μόρια που είχαν όταν είχαν προσληφθεί. Οι ευθύνες της τωρινής και της προηγούμενης κυβέρνησης είναι μεγάλες. Το δικαιούται όμως. Κανείς δεν πρέπει να χάσει τη δουλειά του. Πρέπει να μονιμοποιηθούν. Το ίδιο οφείλει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στους παρατασιούχους εργαζόμενους της 3ΚΑΠΑ που έμειναν απ' έξω, παρόλο που κρίθηκαν από τον ΑΣΕΠ. Αδικήθηκαν και αυτοί κατάφορα και συνεχίζουν να ζουν το μαρτύριο της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας για το αύριο. Δόθηκε η ευκαιρία για τη μονιμοποίησή τους πριν από 2-3 χρόνια στην αναθεώρηση του Συντάγματος, όταν έκανε πρόταση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αλλάξει το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και τη μονιμοποίησή τους. Δεν το δεχτήκατε, κύριε Βορύδη, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως δεν το δέχτηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι, και περί άλλων τη βάζατε. Μόνο το ΚΚΕ επέμενε τότε για την αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος. Δώστε λοιπόν λύση στη μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων, στην ομοιρία τους, εδώ και τώρα. Και έρχομαι στο νομοσχέδιο που συζητάμε. Η πολυδιαφημισόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η λεγόμενη διαχείριση κινδύνων ως δομικό στοιχείο του μηχανισμού του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του δημοσίου, που πραγματεύεται το παρόν σχέδιο νόμου, έρχεται ως φυσική συνέχεια του δομημένου ασφιχτικού δημοσιονομικού ελέγχου, επιδιώκοντας εκτός από την απαραίτητη εφαρμογή των δημοσιονομικών στόχων και στην εμπέδωση μιας πιο ενεργούς και συμπαγούς ενσωμάτωσης εργαζομένων, υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων της τοπικής διοίκησης, στην αστική στρατηγική της διασύνδεσης των λειτουργιών της με τις επιχειρήσεις και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση εμφανίζει αυτές τις αλλαγές ως αναγκαίες για το καλό τάχαμου όλης της κοινωνίας, για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη χρηστή διοίκηση και ούτω καθεξής. Παρόλες όμως τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να κρύψει τον αντιδραστικό και αντιλαϊκό του χαρακτήρα. Αυτά τα περί ανεξαρτησίας στη δημόσια διοίκηση, περί φιλολαϊκού, ηθικού, αδιάφθορου κράτους, πραγματικά είναι για ηθαγενείς. Πίσω από όλες αυτές τις χιλιοϊπωμένες, καμουφλαρισμένες διατυπώσεις βρίσκεται όλη η σαπίλα του συστήματος, η αντιλαϊκότητα του επιτελικού αστικού κράτους, την οποία και στηρίζεται όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ο καθένας βέβαια με τον δικό του τρόπο. Πότε με τους πάτσιδες της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα κοράκια που βγάζουν σπίτια σε πληστηριασμούς, τον κάθε χυμάρα
και πότε με τις διάφορες καηλοί του Πασόκ, το κάθε καλογρίτσα του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα παρόμοια μπουμπούκια. Αυτή τη σαπίλα ξέπλυναν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης, αποδεχόμενοι το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου κοινικά ομολογείται ότι η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο, επιχειρηματολογώντας, αποτελεί ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Να τη χαίρεστε λοιπόν αυτή τη δημοκρατία. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψήφισε και κατήγγειλε αυτό το ψήφισμα. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές αξίες αυτών των χιλιάδων θεσμοθετημένων λόμπι στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ληστών που αποτελούν φυτώρια διαφθοράς και συνιστούν κανονικότητα ενός σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που πραγματικά δεν παίρνει γιατριά. Οι όποιες λοιπόν διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο σχέδιο νόμου που κουβεντιάζουμε, είναι σε δευτερεύοντα ζητήματα και όχι στην ουσία. Δηλαδή, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν είναι μια τεχνοκρατική διαδικασία όπως μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ούτε το Εθνικό Συμβούλιο είναι ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός. Είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία, γίνεται στα πλαίσια της αποδοτικότερης λειτουργίας του αντεργατικού αντιλαϊκού κράτους και στο σύνολό τους αυτός ο ευρύς μηχανισμός συντονισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, δηλαδή Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες, αποκεντρωμένοι οργανισμοί, έχουν ένα και μόνο στόχο: την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση και προώθηση του αντιλαϊκού κυβερνητικού έργου. Να προωθηθεί, όπως λένε, η αμοιβαία ευθύνη όλων των επιπέδων διοίκησης και μέσω αυτής να γίνεται διάχυση των ευθυνών για την αντιλαϊκή πολιτική και μέσω μιας κατεπίφαση δημοκρατικής νομιμότητας, όπως επίσης λένε, να μπορούν νόμιμα τα μονοπόλια και διάφοροι φορείς τους, εργολάβοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ούτω καθεξής, να συμμετέχουν άμεσα και να καθορίζουν τη λήψη αποφάσεων στα κρατικά όργανα και ιδίως στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης. Μόνο το γεγονός ότι αποτελούν έμπνευση του σχεδίου νόμου οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν και του ΟΣΑ, που λέει τη ιδεολογική έκθεση, στη βάση μάλιστα της Λευκής Βίβλου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα του Χάρτη του 2014, και συνάμα να το θεωρεί η κυβέρνηση ως εγχειρίδιο για την επίτευξη των στόχων της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, μαρτυρά και τις προθέσεις που έχει ως τελικό στόχο την αναβάθμιση, την ενίσχυση σε σχέση με το παρελθόν της ταξικής επιτελικότητας του αστικού κράτους, δηλαδή την ικανότητά του να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να παρακολουθεί, να αξιολογεί, να διορθώνει και να συντονίζει τις επιμέρους πολιτικές του σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Η επίκληση της κυβερνησιμότητας εμφανίζεται από τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο ως φύλος οικής για να δείξει την αναγκαιότητα ενός στιβαρού επιτελικού κράτους, έτσι ώστε απρόσκοπτα να υπηρετήσουν οι φορείς του το αντιλαϊκό έργο και τα θέλω της πλουτοκρατίας. Διότι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από τα άλλα αστικά κόμματα έχει να φοβηθεί κάτι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Οι διαφορές άλλωστε σε ζητήματα είναι σε επιμέρους θέματα, ζητήματα διαχείρισης, όπως εκφράστηκαν και το προηγούμενο διάστημα, με σκιαμαχίες γύρω από το εκλογικό σύστημα στην τοπική διοίκηση και που δεν μπορούν να κρύψουν την ταύτισή σας στο βάθεμα αυτών των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στην τοπική διοίκηση. Κινείστε στον ίδιο καμβά της πράσινης μετάβασης, του νέου υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου θα διοχετευθούν δισεκατομμύρια ευρώ για τις επενδυτικές ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, που οδηγούν όμως στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια το λαό. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα στις ερχόμενες εκλογές, αν θα είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, πετσόντα για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Το διακύβευμα είναι αν θα σας αποδυναμώσει ο λαός, αν θα βγει πιο ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να ανασάνει πραγματικά ο λαός. Στο όνομα λοιπόν της κυβερνησιμότητας,
δόθηκε με το «έτσι θέλω» τεχνητή πλειοψηφία στην παράταξη του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και στις άλλες επιτροπές, όπως και στα νομικά πρόσωπα περιφερειών και δήμων, καθώς επίσης μεταφέρθηκαν μια σειρά από σημαντικές αρμοδιότητες από τα συμβούλια σε αυτές τις επιτροπές. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στην δεύτερη υπουργική τροπολογία, με γενικό 1549 και ειδικό αριθμό 148 και στα άρθρα 2 έως 8 που αφορούν την προσαρμογή στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις αρμοδιότητες και τη συγκρότηση των Οικονομικών Επιτροπών Δήμων και Περιφερειών καθώς και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων. Θα ψηφίσουμε παρόν ως ΚΚΕ. Θεωρούμε ότι με τα άρθρα αυτά δεν αλλάζει επί της ουσίας το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ενισχύει την πρόθεση Δήμων και Περιφερειών για την υλοποίηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης των μέτρων που απαιτούνται για αυτήν. Η κυβέρνηση διατηρεί, διευρύνει όλους τους αντιλαϊκούς νόμους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που καθορίζουν τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών, Κλισθένη, Καλλικράτη, Καποδίστρια, όλοι μνημονιακοί νόμοι. Ψηφίστηκε επιπλέον ο ληστρικός εκλογικός νόμος το 2021, με τον οποίο η πρώτη δύναμη γίνεται παντοδύναμη. Προβάλλει τη θεωρία της κυβερνησιμότητας για να λιώσει συσχετισμούς δύναμης και να συνεχίσει την υποβάθμιση του ρόλου των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Θέση δική μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η κατάργηση όλου αυτού του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας περιφερειών και δήμων, όλων των νόμων για τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα περιφερειών και δήμων, του Κλισθένη, του Καλλικράτη, του Καποδίστρια, όλων, εν πάση περιπτώσει, εκείνων των νόμων που έχουν τους δήμους και τις περιφέρειες δεμένες χειροπόδαρα. Απλή και ανώθευτη αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστημα για την εκλογή όλων των οργάνων περιφερειών και δήμων, όπως και στις βουλευτικές εκλογές και στους μαζικούς φορείς, χωρίς δεύτερο γύρο και πλαφόν, από τη σκοπιά της ισοτιμίας της λαϊκής ψήφου, όσο αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε. Και να πω και για το πρώτο άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας, για να μην επανέρχομαι, που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση των ΔΕΙΑ της χώρας. Είναι ανάγκη να επιχορηγηθούν και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς του κόστους λειτουργίας λόγω της ενεργειακής ακρίβειας στο λαό. Μας προβληματίζει βέβαια η φράση με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, διότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναιρεθεί μετακυλώντας το κόστος στο λαό. Επανέρχομαι στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση λέγοντας ότι η κατανομή αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και τα δημοσιονομικά δεδομένα που προβλέπει το σχέδιο νόμου προϋποθέτει απαλλαγή από περιττές λειτουργίες με παράλληλη εχώρηση αρμοδιοτήτων, ειδικά στο ΣΟΤΑ, με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, χωρίς όμως πόρους, περισσότερες περικοπές σε χρήμα και προσωπικό, ενίσχυση της ανταποδοτικότητας για να βγουν σε πέρας διάφορες λειτουργίες για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες. Η στάση και οι αποφάσεις της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, όργανα στα οποία κυριαρχούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είναι στη βάση της απέτησής τους να προχωρήσει πιο γρήγορα η υλοποίηση των προαναφερθέντων κεντρικών στόχων. Ο δε τσακωμός με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος από όλους θα έχει την πατρότητα της υλοποίησης αυτής της πολιτικής, όπως για παράδειγμα το πέρασμα δομών υγείας στην περιφερειακή διοίκηση, επομένως και η παραπέρα υποβάθμισή τους, το σπάσιμο του ενιαίου σε πολλά ακόμα πεδία και αρμοδιότητες, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή και υλοποίηση. Η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης δημόσιων φορέων από τους ιδιώτες, όπως για παράδειγμα οι πολεοδομικές υπηρεσίες και το προσωπικό και υποβάθμισή τους παράλληλα με τη σύσταση των αναπτυξιακών οργανισμών, το πρόσφατο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τις περιφέρειες, για τις λαϊκές αγορές. Η συνένεση στις αντιδραστικές ανατροπές είναι κοινός τόπος για όλους σας. Αυτό στο οποίο διαφοροποιείστε είναι στη διαχείριση, στους ρυθμούς, στην ταχύτητα των αντιδραστικών ανατροπών. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί και το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη διαχείριση κινδύνων ως δομικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου που ψηφίστηκε το 2021 με το νόμο 4795.
που ως στόχο μάλλον ήταν μνημονιακή εκκρεμότητα και προαπαιτούμενο των κύκλων αξιολόγησης που διενεργεί κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση συνδράμουν και σειρά άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που είτε πέρασαν εδώ και χρόνια και προετοίμασαν το έδαφος, είτε είναι σε πορεία εφαρμογής, όπως για παράδειγμα η αντιδραστική αξιολόγηση και για τις υπηρεσίες και για τους υπαλλήλους. Και κλείνοντας, θεωρούμε ότι όλοι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν να μολύνουν το δημόσιο τομέα και συνδέονται με τις δραστηριότητες του κάθε φορέα, κατά την γνώμη μας είναι εγγενείς κίνδυνοι. Ενυπάρχουν με το σύστημα το οποίο υπηρετούν. Γιατί είναι συνδεδεμένοι με τη λειτουργία ενός κράτους που υπηρετεί τα συμφέροντα της τάξης των λίγων, λειτουργώντας ως μοχλό και εργαλείο προώθησης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Και φυσικά η κυβέρνηση επιχειρεί να θεραπεύσει τρωτά του δημόσιου και της δημόσιας διοίκησης με ξεπερασμένα υλικά, πολύ δε περισσότερο όταν οι πολιτικές όλων των αστικών κομμάτων οικοδόμησαν ένα δημόσιο τομέα κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας με κριτήρια κόστους, ωφέλους και διασφάλιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των ομίλων. Εν κατακλείδη, ο λαός δεν πρέπει να εναποθέσει τις ελπίδες του στους κάθε φορά ψεύτικους αστικούς εξυγχρονισμούς, όπως προβλέπει και το παρόν σχέδιο νόμου, που κρύβουν πάντα τα χειρότερα για το λαό, λιάνουν γωνίες και ρετουσάρουν τη σαπίλα του συστήματος. Ούτε να πέφτει στις παγίδες στην αλλαγή κυβέρνησης, πότε με τον ένα και πότε με τον άλλον. Καμία αστική κυβέρνηση, όπως και αν αυτοχαρακτηρίζεται, συντηρητική, προοδευτική ή αριστερή, δεν μπορεί να παρακάμψει ή να υπονομεύσει τις νομοτέλειες με τις οποίες λειτουργεί η οικονομία της αγοράς, η καπιταλιστική οικονομία. Καμία διακυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού δεν μπορεί να σταθεί με πρόγραμμα που να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να απορριφθεί η γνωστή και χρεοκοπημένη λογική του δήθεν μικρότερου κακού που καλεί το λαό να επιλέγει κάθε φορά τι θα χάσει για να μην θυγούν τα συμφέροντα. Έλα, του Μανώλη. Για να πάρει. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Για να πάρει ο λαός ανάσες ανακούφισης, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, μπορεί και πρέπει να κοιτάξει έξω από τα σημερινά τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξουσίας του κεφαλαίου, που είναι ο κοινός παρανομαστής όλων των συστημικών κομμάτων. Γι' αυτό και χρειάζεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιο δυνατό, για να είναι το μόνο κόμμα που σε αυτό το σύνθημα δίνει περιεχόμενο, ζωντάνια και προοπτική. Ευχαριστώ.